Και, ναι, και ξέρετε, ναι, σε πολύ φτωχούς ανθρώπους γίνεται το εξής. Ας πούμε, όπως γίνεται και σε εγγύους. Επειδή τα επιδόματα πια πάνε μέσω τάξη, κατακρατούνται. Αυτό πάλι. Άμα χρωστάνε στα νοσοκομεία. Άμα πηγαίνει και βεβαιωθεί πια ως φορολογική οφειλή, θεωρείται πια συμψηφίσει την επιδότηση. Συγγνώμη, το επίδομα θεωρείται ακατάσχετο. Ναι. Δεν θεωρείται με βάση τον νόμο ακατάσχετο. Έχουμε αρκετές καταγγελίες ότι έχουν γίνει. Δεν θέλω να είμαι απόλυτο σε αυτό, αλλά μας έχουν έρθει αρκετές καταγγελίες. Αλλά ακόμα και αν έχεις, αν χρωστάς. Ναι. Δηλαδή έρχεσαι, μπαίνεις για ένα σοβαρό πρόβλημα, αντιμετωπίζεσαι και ξαφνικά βρίσκεσαι με ένα χρέος το οποίο ήδη είσαι άνεργος, είσαι ανασφάλιστος, δεν έχεις τρόφιμα. Είναι ένα επιπλέον βάρος. Και αν μου επιτρέπετε σε αυτό να συμπληρώσω ότι η λύση, γιατί θα έπρεπε να δει κανένας πώς γίνεται, είναι μεγαλύτερη έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στην οποία εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος. Γιατί αν φτάσει πια στο νοσοκομείο και οικονομικά να το δει κανένας, πολλαπλασιάζεται το κόστος. Χαίρομαι που αναφέρεται στην πρωτοβάθμιο. Αυτό είναι το γιατρός. Πράγματι, οι νέες δομές προσπαθούν να.